Όσοι γνωρίζουν τα της ΔΕΗ, και ο κύριος Κουκουλόπουλος είπε ότι τα ξέρει πάρα πολύ καλά γιατί είναι και υπάλληλός της, θα ξέρουν ότι για να καταφέρουμε να φτάσουμε στη ΔΕΗ μετά από το 1889, όταν άρχισε η παραγωγή ρεύματος στην Ελλάδα με τον πρώτο τρόπο, έπρεπε να λυθεί στο ιδεολογικό επίπεδο κάτι. Έπρεπε να λυθεί ότι η χώρα δεν είναι φτωχή και ότι πρέπει να στηριχτούμε στις δικές μας πλουτοπαραγωγικές δυνάμεις. Υπόθεση Μπάτσι για το λιγνίτι και το υδροηλεκτρικό δυναμικό. Την ίδια στιγμή που ο Μπάτσις έπεφτε από τα πολυβόλα το 52, κέρδιζε η υπόθεσή του επιστημονικά στο να σχηματιστεί η ΔΕΗ και να διανύσει τα επόμενα χρόνια ένα εθνικό δίκτυο για να ενισχύσει και να στηρίξει τη βιομηχανία που εκ βιομηχανισμός της ερχότανε. Κι όμως ο ίδιος ο Μπάτσις είχε αφήσει μια παρακαταθήκη. Έλεγε ότι δεν θα καταφέρει η ΔΕΗ υπό αυτό το πλαίσιο κοινωνικοπολιτικών δυνάμεων να παίξει το ρόλο της στο να στηρίξει πλέρια τη βιομηχανία, την οικιακή οικονομία, την αγροτική οικονομία. Γιατί είχε συνέστηση των πολιτικών συσχετισμών και των κοινωνικών προτεραιοτήτων. Δεν πέρασαν πολλά χρόνια, συνάδελφοι. 63 γίνεται το σκάνδαλο της Πεσινέ, όπου με θορυβόδη τρόπο, περίοδος Καραμαλή Παπανδρέου, 63-64, αλλάζει η σύμβαση τότε, δίνεται με ζημία της ΔΕΗ το ηλεκτρικό ρεύμα στην ηλεκτροβόρα εταιρεία της Αλουμίνας. Μόνο αυτό. Θα πάρουμε εμείς στις πλάτες μας στελέχη δικά σας που κακοδιαχειρίστηκαν και βρέθηκαν στον εισαγγελέα. Θα πάρουμε τον τελευταίο πρόεδρο του ΤΑΙΠΕΔ, που τον διορίσατε με ασυλία και τον έχουνε κατηγορούμενο για ζημία της ΔΕΗ 100 εκατομμύρια. Γιατί ενώ ήξερε ότι υπάρχουν αρχαία σε ένα συγκεκριμένο οικόπεδο, υπόγραφε σύμβαση με Μυτιλινέο για εάν βρεθούν αρχαία, ότι τότε θα αποζημιώσει η ΔΕΗ την πλευρά Μυτιλινέου, και έφτασε η αρχαιολογική υπηρεσία να πει ότι 3 μήνες νωρίτερα τον είχε ενημερώσει. Θα πάρουμε εμείς στην πλάτη μας αυτό που εσείς δημορφώσατε όλα αυτά τα χρόνια σαν αναξιοκρατία μέσα στις κρατικές και δημόσιες επιχειρήσεις? Όχι. Υπάρχει όμως μια ουσία. Αυτά που είναι του ελληνικού λαού, κάθε φορά που αποτυχαίνει η διαχείρισή σας, δεν μπορεί να τα πετάτε και να τα χαρίζετε. Δεν μπορεί, αν σήμερα στο ιδεολογικό επίπεδο υπάρχει ένας δογματισμός που λέει απελευθέρωση και ιδιωτικοποίηση, γιατί θα σας τα καταθέσω αυτά μετά. Είναι ένα βιβλίο περίπου 600 σελίδες, να δείτε τι πλούτο συζήτησης είχε για το πώς θα γίνει το ηλεκτρικό δυναμικό στη χώρα. Και εσείς έρχεστε με μια κουβέντα: απελευθέρωση, ιδιωτικοποίηση. Και τι αφορά η απελευθέρωση και η ιδιωτικοποίηση? Το απόθεμα αφορά ορυκτό πλούτο, αφορά τον ορυκτό πλούτο που θα πρέπει οι επόμενες γενιές, αν νομίζουν, να εξορίξουν. Γιατί όταν φτάσαμε στις δικές μας πηγές, αυτό είχε ξεκινήσει από εισαγωγή πετρελαίου τότε και γιανθράκων. Και ανακαλύφθηκαν οι πηγές εκείνες της χρήσης των υδροηλεκτρικών έργων και του λιγνίτη. Το ιδεολογικό όμως θέμα σήμερα ποιο είναι? Είναι αυτή η άλλη διαχείριση της ΔΕΗ? Μας είπε ο κύριος Κουκουλόπουλος ότι όψιμα ο κύριος Τσίπρας. Μα ο κύριος Τσίπρας είναι τοποθετημένος σε μια πλευρά του να μην πουληθούν αυτά. Εκείνος που είναι τοποθετημένος σε σχέση με ένα στρατόπεδο που ανοίγει στη χώρα, είναι σχέδιο να πουλήσουμε ό,τι έχουμε και δεν έχουμε? Και πώς το λέτε ωραία, για να βρει και τα κεφάλαια η ΔΕΗ να συνεχίσει την επένδυσή της? Μα να πουλήσει αυτό που έχει ουσιαστικά για να βρει κεφάλαια και να αναπτύξει? Ποια είναι η εμπειρία σας, αυτή η μικρή από τις ιδιωτικοποιήσεις? Χρέη και φυλακές. Ποια είναι η εμπειρία σας? Αυτή γιατί δεν την εκτιμάτε? Και να πείτε ότι η εμπειρία μας εδώ έδειξε αυτά. Απλά αποσιωπάτε. Και έχετε να βρείτε μόνο δικαιολογίες για αυτούς οι οποίοι λειτουργήσαν όπως λειτουργήσαν. Άρα, έχει μια σημασία ποιο είναι το ουσιαστικό σήμερα. Το ουσιαστικό του δημοψηφίσματος ήταν ακριβώς να ανοίξει το θέμα, να γίνει γνωστό, να καταλάβει ο ελληνικός λαός ότι αυτό που έχετε εσείς ως σενάριο ανάπτυξης δεν είναι τίποτα άλλο
παρά η αξιοποίηση των συμφερόντων του κεφαλαίου και δεν έχει να κάνει σε τίποτα με την ικανοποίηση των αναγκών του. Ιδάλλως, και σας έχω εδώ επίτηδες ένα δείκτη, όταν ξεκίνησε η ΔΕΗ είχανε κατά πενταετία πρόβλεψη ποιες θα ήταν οι τιμές του ρεύματος. Γιατί? Γιατί μπορούσαν να μελετήσουν και να σκεφτούν ότι την ίδια στιγμή, για να ξέρετε, 2,5 δραχμές τότε πλήρωναν στην Πάτρα, 8 στην υπηρετική χώρα. Στην πραγματικότητα πληρώσανε περίπου 3,5 όλοι μαζί, να το πω έτσι χοντρά, για να μπορεί να ηλεκτροδοτηθεί και άλλα κομμάτια της χώρας. Αλλά είχε μια πρόβλεψη για την πρώτη πενταετία, για τη δεύτερη πενταετία. Ποια δέσμευση και με ποια πρόβλεψη έρχεστε εσείς να θέσετε σαν προϋπόθεση στους ιδιώτες που θα επενδύσουν? Ο κύριος κάποιος συνάδελφος έλεγε, μα θέλει 900 ευρώ η κολόνα. Υπάρχει καμία δέσμευση που θα πέσει στα 300 η κολόνα για να κάνει επέκταση? Ποιες είναι οι δεσμεύσεις που έχετε για ανάπτυξη? Έτσι που να φανταστούμε, αλλά τι να την κάνει την ανάπτυξη? Εδώ αποβιομηχανοποιείται και και πάμε πίσω στην παραγωγή σε όλους τους κλάδους ουσιαστικά. Λέω λοιπόν ότι αν ήταν τότε το ιδεολογικό ζήτημα, το οποίο λύθηκε με τον τρόπο που λύθηκε, στο αν η Ελλάδα είναι απλά μια φτωχή χώρα και δεν μπορεί να έχει πέρα από της αγροτικής παραγωγής τίποτα άλλο, και αυτό απαντήθηκε με έναν ορισμένο τρόπο, σήμερα το μεγάλο ζήτημα το οποίο υπάρχει είναι αν μπορεί να βαδίσει στηριγμένος στις δικές του δυνάμεις ο ελληνικός λαός, να βαδίσει στηρίζοντας τις δικές του επιχειρήσεις. Δεν είναι καθυστέρηση η μικρομεσαία επιχείρηση, δεν είναι καθυστέρηση ο μικρομεσαίος ο οποίος είναι έτοιμος να κλείσει και να βάλει λουκέτο. Αν θα μπορέσουμε δηλαδή στο επίπεδο το βιοτεχνικό και το βιομηχανικό να υπάρξουν δράσεις τέτοιες που να σηκωθεί ο λαός μας πιο πάνω, ή όλα αυτά θα δοθούν σε διάφορα μονοπωλιακά συμφέροντα για με μόνο κριτήριο το κέρδος τους και με κίνητρο και τέτοιο, είτε να τους δώσει το ΤΑΙΠΕΔ μεγάλα φιλέτα, είτε στο επίπεδο της ΔΕΗ να δοθούν τέτοια, είτε και κυρίως να είναι ένας φτωχός εργαζόμενος που να πηγαίνει για δουλειά και να μην του φτάνει να ζήσει μετά. Αυτό είναι το ερώτημα που στην πραγματικότητα τίθεται σαν δύο γραμμές μέσα στην ελληνική κοινωνία. Το δημοψήφισμα θα έπαιζε ένα ρόλο να συνειδητοποιήσουν τα πράγματα όλοι οι πολίτες. Ανταυτού, καλοκαιράκι, κλειστά, πώς το είπατε, 7 χρόνια αναμονή είχε αυτό. Και έπρεπε να έρθει στο πρώτο θερινό τμήμα με τους συγκεκριμένους βουλευτές για να ψηφιστεί με έναν ορισμένο τρόπο. Ξέρω ότι για να μπορέσετε να ολοκληρώσετε αυτή τη διαδικασία δεν θα περάσει πολύς καιρός που θα φέρετε ανάλογη ρύθμιση με αυτή του ΤΑΙΠΕΔ για ασυλία των διοικήσεων, θα φέρετε και για τη ΔΕΗ. Θα τη φέρετε, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Γιατί αυτά που κάνετε, η αντιλαϊκή σας πολιτική, πρέπει να έχει θωρακισμένους τους μεν υπουργούς με το άρθρο 86, τις δε διοικήσεις με ασυλία πριν ακόμα πάρουν αποφάσεις. Μένει και στον ελληνικό λαό να πάρει την απόφαση να βαδίσει ένα δρόμο αξιοπρέπειας μαζί με μας, δίπλα σε μας, μαζί με την υπόλοιπη αντιπολίτευση, για να τελειώνουμε με αυτό την καταστροφή. Κάθε στιγμή που περνάει η καταστροφή γίνεται μεγαλύτερη. Από αυτή την άποψη έχει έναν επίγοντα χαρακτήρα. Δεν θα τολμούσαμε να μην πάρουμε πρωτοβουλία για δημοψήφισμα και αύριο ένα οποιοδήποτε από τα παιδιά σας να μας ρωτήσει και εσείς τι κάνατε.